σας μεσημέρι από τις Σέρες, κύριε Ψωμιάδη, τι κάνετε? Εδώ βρίσκομαι στην Αθήνα, να είστε καλά. Ήρθαμε στο κράτος της Αθήνας. Στο κράτος της Αθήνας. Ναι, όποιος διαφωνεί με αυτό που λέω και το λέω χρόνια μέχρι παρεξηγήσεις, και δεν εννοώ το κράτος και το κατεστημένο των πολιτών, αλλά το κατεστημένο των επιχειρηματιών, των δημοσιογράφων και το πολιτικού κατεστημένου. Ναι, σωστά. Εμείς πάντως ως ρομαντικοί Μακεδόνες λέμε ότι η Αθήνα, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι είναι. Όχι, εγώ ως νομάρχης και ως περιφερειάρχης, αν δεν κατέβαινα κάτω να εκβιάσω και να διεκδικήσω, τότε δεν έκανα τίποτα. Έφερνα χρήματα εκβιάζοντας. Έκλεισα δύο φορές στην νομαρχία εκβιάζοντας και πήγαινα στον Καραμαλή και του έλεγα ότι, επειδή εγώ έχω εκφραστεί υπέρ του Καραμαλή, ότι εμένα με έχεις κάσει άδεια, μου δώσεις λεφτά. Και εκβίαζα και έπαιρνα πολλά λεφτά. Μάλιστα. Άρα και η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι είχε μια καλή σειρά. Μάλλον εσείς δεν ήσασταν μέσα, γιατί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σειρά. Λοιπόν, για να ακούσω λίγο το σχόλιο σας για τον κύριο Μουζάλα τώρα. Την περιβόητη Μακεδονία, την πολύ χτυπημένη. Αυτό τον κύριο, αυτό το πολιτικό απόβλητο, τον εθνικό προδότη στο εθνικό μας θέμα της Μακεδονίας, πρέπει να τον απαξιώσουμε και να μην δίνουμε την έκταση που έχουμε δώσει τις τελευταίες ώρες. Και το λέω αυτό γιατί, κύριε Ψωμιάδη μου, ένα λεπτό τώρα, και γιατί να μην το πούμε αυτό, γιατί πρέπει να μην το λέμε. Ανάγκα, το δώσαμε δημοσιότητα. Α, οι εθνικοί προδότες καταγράφονται στην ιστορία. Από εκεί και πέρα, έχω το νέο χαρακτήρισα από χθες, με συγχωρείτε, ότι είναι ένας πολιτικός βρικόλακας. Δεν είναι τυχαίο, προσέξτε με. Ό,τι έχει πει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης σήμερα το δικαίωμα, είτε το είπε χθες, είπε πριν 20 χρόνια, είπε 10 χρόνια. Ναι. Δεν ήταν τυχαίο. Ο κύριος Μουζάλας δεν είναι τυχαία εκεί. Τι εννοείται? Εξάλλου, επιτρέψτε να σας πω, έπρεπε να διευκολύνει το έργο του κύριου Πρωθυπουργού, του κύριου Τσίπρα, και να έχει παραιτηθεί μόνος του, όπως έπρεπε να έχει παραιτηθεί και ο κύριος Φίλης. Προσέξτε με, πριν λίγους μήνες, όχι την προχθές, πριν 1,5 μήνα, ο κύριος Τσίπρας επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη με τον κύριο Ερντογάν με δύο δώρα. Το ένα ότι δεν υπήρχε γενοκτονία διαστόματος του κυρίου Φίλη, και το άλλο ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Ναι. Αυτά ήταν δώρα προς τον κύριο Ερντογάν. Σήμερα έχετε επίσημη πολιτεία διαστόματος του κυρίου Μουζάλα και αναγνωρίζει τα Σκόπια Μακεδονία. Πέστε με, αυτό τώρα έχει καταγραφεί? Βεβαίως έχει καταγραφεί. Στο διπλωματικό χώρο. Βεβαίως. Στα ειδησιογραφικά γραφεία και δεν ξέρω τι. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έπρεπε ήδη αυτό το πολιτικό σκουπίδι να έχει παραιτηθεί. Ένα πράγμα να ξέρουμε όλοι μας. Δεν είναι το θέμα του ονόματος. Είναι τα ηλεκτροτικά των Σκοπιανών. Το κλείσιμο των συνόρων δεν είναι τυχαίο. Εμείς θα μπορούσαμε μέσα σε ένα λεπτό να τους είχαμε πνίξει, σταματώντας τον αγωγό του πετρελαίου. Αλλά φέρνοντας πίσω τα κεφάλαια που έχουν επενδύσει ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιωτικές, αλλά και δημόσιες. Αλλά παίζεται τέτοιο βρώμικο παιχνίδι στη χώρα μας, που δεν ξέρω πού θα βγει. Κύριε Ψωμιάδη, το καμπανάκι, αγαπητή μου κυρία Μωραϊτή, το καμπανάκι της καταστροφής των Ελλήνων έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό χρόνια. Κύριε Ψωμιάδη, δεν σας έκανε εντύπωση που δεν αντέδρασε στο άκουσμα Μακεδονία για τα Σκόπια και ο δημοσιογράφος? Του Μέγκα. Ναι, γιατί, του Σκάι. Του Μέγκα είπατε. Του Σκάι, ο κύριο Τζίμας ήταν. Εγώ επαναλαμβάνω, του Μέγκα είπατε. Ναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καταλαβαίνω, κύριε Ψωμιάδη, απλά ήθεστε να το... Τα χρόνια εκείνα το Μέγκα ήταν έθερμη υπέρ να δοθεί το όνομα Μακεδονία. Εγώ δεν ξεχνάω τίποτε και ξέρω ποιοι με χτύπησαν και πόσο λυσσασμένα με στείλανε σπίτι μου. Διότι εγώ σπίτι μου πήγα για το όνομα της Μακεδονίας, για τα μνημόνια και για το ότι έκανα τη μαγιά και κατέβηκα υποψήφιος πρόεδρος για τη Νέα Δημοκρατία. Πού πας από τη Θεσσαλονίκη για την Βόρεια Ελλάδα, χωρίς σπόνσορες οικονομικούς και πολιτικούς, χωρίς το αμερικάνικο στόλο, κύριε Ψωμιάδη? Πάνε σπίτι σου τώρα, γιατί είσαι κίνδυνος για μας. Καλά, κίνδυνος για κάποιους, αλλά και το ίδιο σας το κόμμα, νομίζω ότι... Για το ίδιο μου το κόμμα μιλάω, δεν μιλάω για τους άλλους. Ναι. Για το ίδιο μου το κόμμα τι είναι, αθώο στα εθνικά θέματα? Μιλάει σήμερα κανείς για την παρουσία του ΝΑΤΟ στα
στο Αιγαίο, γιατί το ΝΑΤΟ ήρθε για να σώσει τα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά, αλλά και τους μεγάλους, θα μπορούσε η κυρία Μέρκελ, αν ενδιαφέρεται τόσο πολύ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε μέρα να βάζει κουραζερόπλια. Κάθε μέρα ακούμε από τα μέσα ενημέρωση ότι στον Πειραιά κατέβηκαν 500-1000-2000. Προφύγουν στην Καβάλα. Κάθε εβδομάδα 500, δίπλα σας είναι. Μεθαύριο, αύριο νομίζω κατεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη. Στη Χαλκιδική θα αρχίσουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Έτσι όπως μου τα λέτε. Λοιπόν, οπότε εν κατακλείδη μου λέτε ότι ο κύριος Μουζάλας είναι, μου είπατε μάλλον, προδότης. Ε? Με όλη τη σημασία. Στην Αθήνα που είστε θα κάνετε κάποιες επισκέψεις εκεί. Βρικόλακας, ναι. Είναι ένας πολιτικός δολοφόνος που δολοφονεί το όνομα Μακεδονία. Έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί. Και ο κύριος Καμένος, δεν ξέρω επειδή ταξίδευαν, δεν ξέρω ποια είναι η στάση του αυτή την ώρα. Ζητάει την παρέτησή του επιτακτικά. Βέβαια δεν έχω διαβάσει και κάπου να επιμείνει σε αυτή τη θέση. Ναι. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης δεν έχει βγάλει, δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για αυτό το ζήτημα, σημαίνει κάτι? Δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά αρμόδιοτητα, αν έμεινε καμιά αρμόδιοτητα στην κυρία Υπουργό. Να δώσει μια ανακοίνωση ως Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, τότε ποια ύπαρξή του, για ποιο λόγο? Πρέπει να πάρει εντολή όμως. Πώς? Πρέπει να πάρει εντολή. Από ποιον? Από την κυβέρνηση. Ναι. Σας ευχαριστώ κύριε Ψωμιάδη. Καλά. Καλό σας μεσημέρι.